Την περίοδο των Χριστουγέννων είχαμε πολύ συγκινηθεί όταν συναντήσαμε περιπτώσεις ανθρώπων που με διαφορετική αφετηρία ο καθένας βρέθηκαν στη μεγάλη και πολύ ανθρώπινη αγκαλιά του Σουρλίγκιου γυροκομείου στα κανάλια και είδαμε, και όταν λέω είδαμε, είδαμε με τα μάτια μας, νιώσαμε πάνω μας. Μιλήσαμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους για το δεύτερο σπιτικό που βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί το πρώτο είναι πάντα αναντικατάστατο για κάθε άνθρωπο. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα για κανέναν. Πόσο μάλλον για τα ιδρύματα που προσπαθούν με τη δική μας καλή διάθεση, με τη δική μας αλληλεγγύη να επιβιώσουν για χάρη αυτών των ανθρώπων που οι περισσότεροι είναι ταλαιπωρημένοι από την ζωή τους. Πάμε να συναντήσουμε την Κωνσταντίνα Φωτοπούλου και έναν γνώριμο σε εμάς άνθρωπο, τον διευθυντή του Σουρλίγκιου γυροκομείου, τον κύριο Μόσχο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Πού βρισκόμαστε, γιατί αυτός δεν είναι ο χώρος του γυροκομείου. Όχι. Όχι. Βρισκόμαστε στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στην Κάπα Καρτάλη 60. Είναι το βιβλιοπωλείο της Μητρόπολης. Και εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο, ήρθαμε γιατί εδώ πέρα συγκεντρώνονται τα είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα που αυτή την περίοδο έχει ανάγκη το γυροκομείο. Είπες και εσύ ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, πόσο μάλλον για ένα ίδρυμα. Και μια τέτοια δύσκολη περίοδο διανύει και το γυροκομείο, το Σουρλίγκιο γυροκομείο στα κανάλια. Χρειάζεται τη στήριξή μας, χρειάζεται τη φροντίδα μας. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση το ίδιο το γυροκομείο. Καλεί τους συμπολίτες, καλεί όλους μας, αν μπορούμε, αν θέλουμε, να συγκεντρώσουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, να τα φέρουμε εδώ πέρα. Η συγκέντρωση έχει ξεκινήσει ήδη από την Δευτέρα που μας πέρασε, από την καθαρά Δευτέρα. Δεν ήταν ανοιχτό το βιβλιοπωλείο. Από την Τρίτη ξεκίνησε στην ουσία και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου. Περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά θα μας πει ο διευθυντής. Καλησπέρα σας. Μπροστά μας. Γεια σας, κύριε Μόσχο. Σας, κύριε Πολύζο, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Όντως έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια στήριξης του γυροκομείου μας. Όλα τα ιδρύματα, ιδίως τα μη κερδοσκοπικά όπως και το δικό μας, έχουν αυξημένες ανάγκες προσκάλυψη, γιατί φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι είτε προσφέρουν το τροφείο τους που είναι πολύ χαμηλό είτε και καθόλου, καθώς έχουμε και πολλά κοινωνικά περιστατικά τα οποία καλούμαστε να καλύψουμε. Όπως κάθε περίοδο του Πάσχα αλλά και του Χριστουγέννων, έτσι και φέτος, βγήκε μια σχετική εγκύκλωση από την Ιερά μας Μητρόπολη, με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, να στηρίξουμε έμπρακτα και να καλέσουμε για άλλη μια φορά τη βοήθεια του κόσμου, μαζεύοντας πράγματα ήδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα μακράς διαρκείας, παραϊατρικά, πάνες, υποσέντονα, καθαριστικά. Εδώ στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως, στο Λίχνο, κάπου κατά 160, όπως είπατε και εσείς, όλη αυτή την περίοδο που ξεκίνησε από 18 του μήνα μέχρι και 22 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και εκείνη, μέσα στη μεγάλη 40η δηλαδή, να ο καθένας να προσφέρει από το στέρημά του φυσικά και είτε προς τιμή και προς κάποια προσφυλή του άτομα που έχει χάσει, να βοηθήσει και το ίδρυμά μας. Πέρα από αυτό υπάρχει μια δεύτερη εναλλακτική για όποιον το θελήσει. Μπορούμε να μας προσφέρει σε αξία το γεύμα της ημέρας, το οποίο σε εμάς κοστολογείται στα 100 ευρώ για την αγορά της πρώτης ύλης στην ουσία, προκειμένου να προσφέρουμε το φαγητό στους παππούδες μας και στις γιαγιάδες μας. Εναλλακτικά υπάρχει και αυτός ο τρόπος, εδώ πάλι στο Λίχνο, μπορούν να καταβάλουν το ποσό κόβοντας το αντίστοιχο παραστατικό, ώστε να είναι και φορολογικά καλυμμένοι άνθρωποι. Όταν λέμε το γεύμα της ημέρας, είναι ένα από τα γεύματα της ημέρας ή είναι τα τρία γεύματα της ημέρας με τα 100 ευρώ? Στην ουσία είναι τα τρία γεύματα της ημέρας και είναι το κόστος των πρώτων υλών. Είναι σπουδαίο κάποιος να ξέρει ότι έδωσε 100 ευρώ. Δεν λέω ότι περισσεύουν εύκολα τα 100 ευρώ. Αλλά έδωσε 100 ευρώ. Και αυτοί οι άνθρωποι, πόσοι είναι συνολικά αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είμαστε 46 στον αριθμό. Για σκεφτείτε, 46 άνθρωποι θα πάρουν πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Τους έχουν και ενδιάμεσα snacks, έτσι, εκεί δεν τους αφήνουν με αυτά τα τρία γεύματα.
Και θα το έχουμε προσφέρει εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι και ωραία ιδέα. Θέλω να πω ότι ακούγεται πιο ελκυστικό, ότι εγώ θα ξέρω ότι αύριο που είναι Παρασκευή έχω καταβάλει το αντίτιμο που είναι ελάχιστο για 46 άτομα τρία γεύματα στην ημέρα και το έχω κάνει. Ξέρετε, εμείς έχουμε και όλη αυτή την κουλτούρα στη μνήμη του πατέρα, κάποιου άλλου, για τον Θεό, για την Παναγία, για τον Χριστό, δεν έχει σημασία, για τον προστάτη Άγιό μας. Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο μάλιστα έχει και την ανταπόκρισή του. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι στη μνήμη συγγενών τους το έχουν κάνει και φυσικά μπορούν να αφήσουν το όνομά τους, του συγγενικού του προσώπου, το οποίο θα μπει και στη λίστα την οποία μνημονεύουμε στο Ίδρυμα ως ευεργέτες. Πάρα πολύ σημαντικό. Ήθελες κάτι να πεις, Κωνσταντίνα, σε είδα πριν να φέρνεις το μικρόφωνο προς την... Ήθελα να τον ρωτήσω, τις προηγούμενες χρονιές ξέρουμε ότι είχε μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, είτε να γίνει δωρεά είτε να φέρουν εδώ πέρα τα προϊόντα. Φαντάζομαι ότι αυτή την ανταπόκριση περιμένετε και τώρα, ήδη αυτές τις μέρες φέρανε προϊόντα. Κάθε φορά έχει την ανάλογη ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος ευαισθητοποιείται στη τρίτη ηλικία. Εξάλλου είναι και από τις πιο ανήμπορες ηλικίες που θέλουν τη βοήθειά μας. Πάντα υπάρχει ανταπόκριση, πάντα μας στηρίζει. Ήδη από την πρώτη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, συλλέχθηκαν κάποια πράγματα, πολύ συγκινητικά κιόλας, σε ποσότητα για τις πρώτες αυτές μέρες. Ελπίζω να υπάρχει και ανάλογη συνέχεια προκειμένου να βοηθηθεί το γεροπομείο μας. Βιβλιοπωλείο Λίχνος, λοιπόν, Σωτήρη, αν κάποιος δεν το άκουσε, Κάπα Καρτάλη 160, μέχρι και τις 22 Απριλίου, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όλα να πάνε κατευχήν. Γεια σας, κύριε Μόσχο.